Αφού είμαστε στην Ιμαθία, θα παραμείνουμε στην Ιμαθία, αλλά θα παραμείνουμε κάπως διαφορετικά. Έχω εδώ στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Τις ζήσεις Χαρμολύπες», Αλέξανδρος Ακριτίδης. Ο Αλέξανδρος ο Ακριτίδης, θα σας πω έτσι δύο πραγματάκια, γιατί τον έχω ήδη στην τηλεφωνική μου γραμμή. Είναι ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος, η κυρίως δουλειά του είναι στρατιωτικός. Από εκεί και πέρα ασχολείται και με τα κοινά. Πάνω στη Μελίκη έχει εκλεγεί το 2014 και αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσει πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης της Ιμαθίας. Λοιπόν, κύριε Ακριτίδη, καλημέρα, καλό Σάββατο. Καλημέρα, σας να είστε καλά. Πώς είσαστε? Μια χαρά, είμαστε... Σήμερα η Ιμαθία έχει τα πάνω της. Έχει τις... Λοιπόν... Κρατώ στα χέρια μου τις ζήσεις Χαρμολύπες. Ένα βιβλίο που δεν είναι το μοναδικό από ό,τι γνωρίζω. Μιλήστε μου λίγο για τη συγγραφική σας έτσι, ιδιότητα, γιατί στην ζωή σας είστε στρατιωτικός. Πώς και έτσι ένας στρατιωτικός να γράφει τόσο πολύ όμορφα, εγώ τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει στρατιωτικό που να είναι και συγγραφέας παράλληλα. Τι είναι αυτό που σας έκανε έτσι να ασχοληθείτε με τη συγγραφή? Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το επάγγελμα. Είναι κάτι που το είχα έμφυτο από μικρό παιδί. Mm-hmm. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από τα μαθητικά μου χρόνια, του δημοτικού θα λέγαμε, έγραφα ποίηματα, έγραφα μικρές ιστοριούλες και σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πιο σοβαρό, πιο καλό για μένα. Προσπάθησα να το καλλιεργήσω. Το Πανεπιστήμιο με βοήθησε στην πορεία πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τομέα και με χαρά τώρα κρατάτε πλέον και εσείς στα χέρια σας το πέμπτο μου βιβλίο. Μπράβο, είναι το πέμπτο σας βιβλίο. Ξέρω πολύ καλά ότι από τα πέντε τα τρία έχουν βραβευτεί, έχουν πάρει βραβεία. Και επειδή είστε χαμηλών τόνων, το λέω εγώ, γιατί εσείς σίγουρα και δεν θα μου το λέγατε. Εννοείται από τα διηγήματα, ναι. Από τα πέντε διηγήματα που υπάρχουν σε αυτό το καινούριο το βιβλίο, τα τρία έχουν λάβει πρώτο βραβείο σε σημαντικούς διαγωνισμούς της Ελλάδας. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε λίγο αυτά τα πέντε διηγήματα. Ποιο είναι το περιεχόμενό τους? Το περιεχόμενό τους είναι έτσι πέντε ετερόκλητα διηγήματα. Ακριβώς, έχουν διαφορετική θεματολογία. Ναι. Όμως κυριαρχεί η Χαρμολύπη, αυτή η λέξη περίεργη ας πούμε, που δεν μεταφράζεται εύκολα από ό,τι ξέρουμε σε ξένες γλώσσες, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Είναι, ας πούμε, το πρώτο διήγημα έχει να κάνει με την άφιξη και υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα, με το πώς λειτουργήσε το λιμοκαθαρτήριο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και το τι τράβηξαν αυτοί οι πονεμένοι άνθρωποι. Πολύ επίκαιρο θα έλεγα σαν θέμα αυτό. Είναι πολύ επίκαιρο γιατί δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα με άλλους λαούς. Ακριβώς. Και βέβαια είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα ως προς αυτούς γιατί πλέον υπάρχουν οργανωμένες δομές, υπάρχει οργανωμένο κράτος. Βεβαίως. Τότε ας πούμε η Ελλάδα είχε μόλις 10-12 χρόνια που είχε απελευθερωθεί, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα. Και ήταν πιο δύσκολο το έργο της κυβέρνησης να υποδεχτεί και να αποκαταστήσει όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Ωραία. Αυτό είναι το ένα διήγημα. Αυτό και νομίζω ότι και ο ήρωάς σας ήταν ο πατέρας σας, έτσι? Όχι, δεν σχετίζεται με το. Ο πατέρας μου βέβαια είναι προσφυγικής καταγωγής. Γι' αυτό το λέω. Έχετε εμπειρίες δηλαδή, ίσως σας είχε διηγηθεί και κάποια πράγματα εκείνος. Πιο πολύ είχε να κάνει με κάποια πανεπιστημιακή μου εργασία που είχα ασχοληθεί με το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων. Πολύ ωραία. Και αργότερα βλέποντας αυτό το διαγωνισμό τότε του Δήμου Καλαμαριάς και του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού που είχε θέμα το λιμοκαθαρτήριο, έτσι αποφάσισα να μελετήσω και αυτή την παράμετρο και συνέθεσα αυτό το διήγημα. Ωραία. Ναι. Το δεύτερο διήγημα... Το δεύτερο διήγημα είναι πιο βιωματικό για μένα, δηλαδή μελετά είναι μια άσκηση του μυαλού, μια ψυχολογική άσκηση, το πώς θα μπορούσες να βιώσεις πιο ανώδυνα μια απώλεια ξαφνική, ένα θάνατο. Πολύ και ωραία. Βγήκε ένα διήγημα έτσι με κωμικοτραγικές καταστάσεις που σατιρίζει βέβαια και αυτά που γίνονται στις κηδείες στην επαρχία αλλά και στην πόλη φαντάζομαι, δηλαδή υπάρχει και κάποια... Αναγκαστικά υπάρχει και μια αστεία πλευρά. Ωραία. Δημιουργούνται κάποια περιστατικά. Κύριε Ακριτίδη μου, επειδή έχουμε τον τηλεοπτικό μας χρόνο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή για να συνεχίσουμε λιγάκι μετά το διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Εδώ είμαστε λοιπόν και ο κύριος Ακριτίδης είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Ο κύριος Ακριτίδης λοιπόν έγραψε το βιβλίο «Τη ζήση Χαρμολίπες», Αλέξανδρος Ακριτίδης. Είναι 5 ωραιότατα διηγήματα, εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο. Εγώ δεν θα σας πω περισσότερα, ούτε και εκείνος θα σας αποκαλύψουμε περισσότερα, γιατί θέλουμε να το αγοράσετε, να το διαβάσετε. Κύριε Ακριτίδη, κυκλοφορεί, έχει αρχίσει η κυκλοφορία του. Κυκλοφορεί, βέβαια, έχει μία εβδομάδα, είναι φρεσκότατο από τις εκδόσεις Συρφογνώμων. Πολύ ωραία. Και τον κύριο Καλεντερίδη Σάβα, τον εκδότη. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μια πρώτη παρουσίαση εδώ στην Ημαθία και από Σεπτέμβριο ξεκινάμε μια σειρά εκδηλώσεων, παρουσιάσεων. Ένα ταξίδι θα ξεκινήσετε. Στην Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως και στην Αθήνα, αν είναι εφικτό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο. Εγώ, αν μου το δώσετε, θα το διαβάσω. Αν θελήσω όμως να το βρω σε βιβλιοπωλείο, θα μπορώ να το παραγγείλω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, θα υπάρχει σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Παντού, όποιος θέλει μπορεί να το παραγγείλει και να το διαβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σε ευχαριστώ. Και να είναι καλό τάξιδο. Καλή συνέχεια στην έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Επίσης, γεια σας.